δεν χαρακτηρίζεται ως καλή η κατάσταση των πεζοδρομίων στην Αγριά αρκετούς μήνες μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο. Επαγγελματίες της εστίασης υποδέχθηκαν επισκέπτες μέσα στις γιορτές σε πεζοδρόμια τα οποία είναι διαλυμένα, στα οποία δεν μπορούν να κινηθούν καλά-καλά ούτε οι πεζοί. Τα φαινόμενα πάντως που έπληξαν την περιοχή της Μαγνησίας σαφέστατα ήταν ακραία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στην παραλία της Αγριάς. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκε και ατύχημα με σερβιτόρα που χτύπησε στο πόδι και έμεινε εκτός εργασίας, σύμφωνα με επαγγελματίες της περιοχής. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και εν ώψη μάλιστα της περίοδου που έρχεται, γιατί όταν θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε τουρισμό και θέλουμε να μας επισκέπτεται ξένος κόσμος, αλλά και οι Βολιώτες που έρχονται εδώ στην Αγριά τα Σαββατοκύριακα, πλέον είναι απογορευτική η Αγριά. Ο καλισμός λιμένος να τους κοιτάξει πιο γρήγορα και με περισσότερο ζήλο, διότι από αυτούς παίρνει πάρα πολλά λεφτά και θα πρέπει να τα ανταποδίδει. Αυτός άλλωστε είναι ο κύριος σκοπός. Και ο Δήμος να πιέσει σε αυτήν την κατάσταση και τον Οργανισμό Λιμένος και τον ΟΣΕ να τελειώσει αυτό το πράγμα. Ή ας πάρουν την άδεια να το φτιάξει ο Δήμος, γιατί υπάρχει άλλη. Να τα φτιάξει ο Δήμος και να τα χρεώσει ή να τα πληρώσουν. Ή ο Οργανισμός Λιμένος ή... Εκείνο που πρέπει όμως να γίνει το συντομότερο το έργο αυτό, μην αρχίσει, γιατί μπροστά έχουμε απόκριες, θα έχουμε στις 5 Μαρτίου και τα Σαββατοκύριακα που η Αγριά έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί και ατυχήματα θα γίνονται. Από πλευράς πάντως των επαγγελματιών της Αγριάς επισημαίνεται ότι ετοιμάζονται να προσφύγουν στην εισαγγελία του Βόλου ώστε να γνωστοποιήσουν τα όσα επικρατούν εκεί.